Ο Αντωνίου έχει την μπάλα, ο Γιασλάνης είναι αυτός που τον ανατρέπει. Έτσι λοιπόν όλα στα δίχτυα, ο Χρυσοδούλου βιάστηκε να πανηγυρίσει. Ο Βαζέχα όμως, αυτό που δεν μέτρησε λίγο νωρίτερα, το κατάφερε με το χτύπημα πέναλτι στο 7ο λεπτό. Το πλάγι από τον Ζουνίδη για τον Βαζέχα, η μπάλα βρήκε χέρι. Συνεχίζεται η φάση, θα γίνει παλιά και θα σουτάρει ο Βαζέχα και 0. Γεωργιάδης εκεί να προωθείται, Φραντζέσκος σε καταμέτωπο επίθεση, Φραντζέσκος στέλνεται με τον Τοχούρογλου, τον πλασάρι και είναι το 3-0 για τον Παναθηναϊκό, το 0-3 αν θέλετε, 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, στο 84.